Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και θα συνδεθούμε με τον ένα εκ των διαχειριστών της σελίδας Κυρικά Νέα Θράκης, τον κύριο Δημήτρη Ευγενίδη, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον καιρό της προσεχής ημέρες, το Σαββατοκύριακο, τις δράσεις της ομάδας, αλλά και την επικύρωση πλέον από το πρωτοδικείο του Σωματείου Κυρικά Νέα Θράκης. Καλησπέρα κύριε Ευγενίδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα θέλαμε αρχικά να μας πείτε για την επικύρωση πλέον του Σωματείου και από το Πρωτοδικείο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά και τι ευελπιστείτε σαν ομάδα Κυρικά Νέα Θράκης? Ναι, μετά από πολλές συζητήσεις που είχαμε στην ομάδα μας από τους συντονιστές και όσοι έχουμε δημιουργήσει τέλος πάντων την ομάδα, είπαμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω δημιουργώντας το Σωματείο, το σύλλογό μας, για να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε και να πετύχουμε περισσότερα πράγματα πάνω στα καιρικά, ας πούμε, με περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς. Οπότε πήραμε αυτή την απόφαση και συνεχίζουμε. Πάνω σε αυτό αξίζει να σημειώσουμε και να σας δώσουμε συγχαρητήρια φυσικά και για τη συμβολή σας στις πυρκαγιές κατά του φετινού καλοκαιριού, στην ενημέρωση που είχατε στο Λόρο των Πολιτών, καθώς και η σελίδα Κυρικά Νέα Θράκης έγινε σταθμός αναφοράς εστιών, ενημέρωσης, αλλά και κατεύθυνση ακόμα εθελοντών ομάδων που ήθελαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια κατάσβεσης. Αρχικά είστε άξιοι συγχαρητηρίων, καθώς και η σελίδα σας διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Η αλήθεια είναι αυτή ότι και στις πυρκαγιές, δυστυχώς, τις μεγάλες που είχαμε όλο το καλοκαίρι και στη Ροδόπη και στον Εύρο, ο κόσμος συμμετείχε πάρα πολύ, υπήρχε συνεχής ενημέρωση και ροή για το τι γίνεται με τις πυρκαγιές και σίγουρα βοηθήσαμε αρκετό κόσμο για να προλάβουμε χειρότερα. Και είναι πολύ σημαντικό και πάλι συγχαρητήρια γι' αυτό, κύριε Ευγενίδη. Θα ήθελα να περάσουμε καλά και σε κάτι πιο ευχάριστο, μιας και πραγματοποιείτε και μια σειρά δράσεων. Μία από αυτή ήταν και στο διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο Ιάσμου. Τι ακριβώς συνέβη? Μας κάλεσε η διευθύντρια του σχολείου και πήγαμε, κάναμε μία δράση εκεί πέρα με τα παιδιά της πρώτης δημοτικού. Τους ενημερώσαμε για κάποια πράγματα πάνω στα καιρικά φαινόμενα. Είδαμε το μετεωρολογικό σταθμό τον οποίο είχαμε εγκαταστήσει πέρυσι τέτοιο καιρό. Και έτσι κάναμε κάποια πραγματάκια εκεί με τα παιδιά πάνω στα μετεωρολογικά φαινόμενα, το πώς βρίσκουμε και πώς ενημερώνουμε τον κόσμο για τον καιρό. Και ήταν μια πολύ όμορφη συνάντηση με τους μικρούς φίλους. Φαντάζομαι θα συνεχιστούν και ίσως και με άλλες δραστηριότητες. Εννοείται αυτό. Θα δώσετε τώρα και που έχουμε γίνει και σωματείο. Βέβαια. Εννοείται, εννοείται αυτό. Κλιματική αλλαγή, φαντάζομαι, κύριε Ευγενίδη, θα πρέπει να ενημερώνονται και περισσότερο και οι μαθητές αλλά και οι πολίτες και για την αυτοπροστασία τους αλλά και για το πώς να μπορούν να συνδράμουν και σε τρίτους. Εννοείται αυτό, γι' αυτό κάναμε και το σωματείο, να έχουμε μια νομική υπόσταση και να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα για το καλύτερο του τόπου, για την καλύτερη ενημέρωση και ελπίζω να βγει κάτι καλύτερο. Κύριε Ευγενίδη, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε και για κάτι που θα γίνει αύριο. Θα κάνετε μια νέα τοποθέτηση? Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αύριο θα ανέβουμε στην Άρνο Βυρσίνη του νομού Ροδόπης, είναι το βορειότερο χωριό του νομού μας, δίπλα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, και θα γίνει μια νέα τοποθέτηση ενός μετεωρολογικού σταθμού στην περιοχή εκεί στο χωριό. Με τη βοήθεια ενός μέλους από την ομάδα μας, ο οποίος δέχτηκε να μας παραχωρήσει ένα χώρο στην αυλή του για να μπορέσουμε να βάλουμε το σταθμό. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και κάποιες μετρήσεις για τα πιο βόρεια του νομού? Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έχουμε έναν ήδη στον Κέχρο και τώρα θα το τοποθετήσουμε έναν ακόμα σταθμό λίγο βορειότερα, όπως είπαμε, στην Άνω Βυρσίνη. Όπως είπα και πριν, είναι το βορειότερο χωριό του νομού μας. Οπότε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα από εκείνες τις περιοχές που είναι στα βορειοανατολικά του νομού μας. Πολύ ωραία. Φυσικά, δράτοντας την ευκαιρία, δεν θα χάσω ευκαιρία να ρωτήσω τι καιρό θα έχουμε αύριο αλλά και το Σαββατοκύριακο. Τις επόμενες ημέρες και μέχρι και το Σάββατο δεν περιμένουμε κάτι και στην περιοχή μας αλλά και γενικότερα σε όλη τη Θράκη. Από την Κυριακή φαίνεται να έχουμε μια νέα κακοκαιρία, να την πω κάπως έτσι, με κάποιες βροχές οι οποίες φαίνεται το βράδυ της Κυριακής αλλά και προς τα ξημερώματα της Δευτέρας να είναι πιο έντονες, κυρίως στο νομό μας και στο νομό Εύρου. Θα δημιουργήσουν προβλήματα ή θα είναι μια
συνηθισμένη. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή βλέπω τις τελευταίες μέρες και επειδή έχει ήδη βρέξει, ότι με τις βροχές που αρχίζουν και πέφτουν τις τελευταίες μέρες έχουμε κάποια μικροπροβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι σε μια πιο έντονη βροχή με μεγάλη διάρκεια πιθανό να έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι, κάποιο έργο. Εντάξει, δεν είναι τώρα και στο δικό μου τέτοιο να πω κάτι. Καταλαβαίνουμε. Χιόνια να μένει ναι, να δούμε στην περιοχή μας φέτος. Εντάξει, πιστεύω ότι θα δούμε. Δεν θα είναι σαν τον περσινό χειμώνα που ακόμα και στα ορεινά δεν είχαμε δει χιονοπτώσεις. Χιόνισε μόνο μια φορά στο τέλος του χειμώνα. Πιστεύω έχουμε ξεκινήσει καλύτερα σίγουρα από πέρυσι. Με περισσότερες βροχές, οι θερμοκρασίες προσπαθούν να εναρμονιστούν με την εποχή. Μακάρι να δούμε. Πιστεύω ότι θα δούμε, γιατί εντάξει, ζούμε στη Θράκη, είμαστε στη βορειότερη περιοχή της Ελλάδος. Έτσι. Πιστεύω ότι θα δούμε μέσα στο χειμώνα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευγενίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλό καλά. Σας βράδυ. Καλό βράδυ.